Το δρόμο για την παραχώρηση στο Δήμο των Ενετικών Τυχών άνοιξε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που βρέθηκε στο Ηράκλειο και έχει επαφές στο Δήμο και την Περιφέρεια. Όπως γνωστοποίησε, οριστικό θέμα παραχώρησης δεν μπορεί να τεθεί αυτή την ώρα, πλην όμως αυτό που θα προωθηθεί είναι μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, όπως η προηγούμενη που έληξε το 2014. Θεωρώ, και αυτό είπα στον Δήμαρχο, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είμαστε σε θέση σαν Υπουργείο Πολιτισμού να μιλήσουμε για παραχώρηση. Όμως αυτό το οποίο είπα είναι ότι θα πρέπει να εκπονηθεί μία προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου ο καθένας να χρεωθεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και αν μέσα από τη συζήτηση οριμάσουν οι συνθήκες ώστε να μιλήσουμε και για παραχώρηση, θυμίζω έτσι για την ιστορία ότι η πρώτη προγραμματική συμφωνία παραχώρηση είχε γίνει από τη Μελίνα Μερκούρη πριν από αρκετές δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι τα τείχη είναι ένας θησαυρός, ο οποίος αν αξιοποιηθούν σωστά θα ενισχύσουν και την τοπική οικονομία, την οικονομία της πόλης μας. Φαντάζομαι ότι θα επιδιωχθεί και από τα δύο μέρη να μην είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, δηλαδή να είναι όσης διάρκειας απαιτείται, ώστε να μετατραπεί σε παραχώρηση των τυχών. Εκεί θα είναι η προσπάθειά μας. Ναι, μεν να γίνει αυτή η σύμβαση, αλλά να μετατραπεί το ταχύτερο σε οικική παραχώρηση των τυχών του Ηρακλείου, γιατί μόνο ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να κάνει όσα απαιτούνται. Η κυρία Μενδώνη νωρίς το πρωί πραγματοποίησε επίσκεψη στα ενετικά τείχη, τις εγκαταστάσεις του τένις, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Καλημέρα. Αμέσως μετά, η Υπουργός συναντήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου με τον Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, αντιδημάρχους αλλά και στελέχη της αντιπολίτευσης, και τον Γιάννη Κουράκη, με τον οποίο, όπως εξήγησε, είχαν επιχρόνια συνεργασία, από όταν ο ίδιος ήταν υφυπουργός αθλητισμού αλλά και Δήμαρχος Ηρακλείου, που της έθεσε το θέμα της ενιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων με την Γνωσό. Η ενοποίηση, θα το πω, των αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού ή το αρχαιολογικό, μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο που μπορεί το Ηράκλειο και η Κρήτη να αλλάξει κατηγορία με αυτή την ενοποίηση. Να το πω πιο απλά, κάτι αντίστοιχο με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Ακρόπολης στην Αθήνα. Αλλά χρειάζεται, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο αρχαιολογικό κομμάτι, παρεμβαίνουμε στην ενοποίησή τους, να πούμε την άποψή μας, και σε ωραίες περιπατωτικές διαδρομές και διάφορες άλλες διαδρομές. Μετά τη συναντήση στο Δημοτικό Κατάστημα, η κυρία Μενδώνη επισκέφθηκε την έκθεση Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και εν συνεχεία είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος της έθεσε το θέμα των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και τις αλλαγές στο νόμο για τις δημοπρατήσεις. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ως Περιφέρεια Κρήτη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα για τα έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων στο νησί, με την Υπουργό να διευκρινίζει ότι ήδη έχουν γίνει σημαντικά έργα στην Κρήτη και πως τόσο η ίδια όσο και η κυβέρνηση στοχεύουν να διαμορφώσουν τις συνθήκες για την επόμενη φάση ανάπτυξης του νησιού με βασικό πυλώνα τον πολιτισμό. Από το πρόγραμμα της Περιφέρειας έχουν εγκριθεί ήδη 20 εκατομμύρια για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τις υπηρεσίες. Έχουμε δώσει τις εντάξεις για 15 εκατομμύρια, όμως το πρόγραμμά μας, με την δυνατότητα που υπάρχει, μπορούμε να το πάμε με αύξηση ακόμα 10 εκατομμύρια για έργα πολιτισμού στην Κρήτη. Η Υπουργός Πολιτισμού, μετά τις συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, είχε σύσκεψη με υπηρεσιακά στελέχη για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο σε επίπεδο Κρήτης.